Τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά το Λασίθι από το κεντρικό κράτος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του περασμένου Οκτώβρη. Και ουσιαστικό μέλημα είναι η σιτία να θωρακιστεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο να αφορά την αντιπλημμυρική προστασία και τις παρεμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να κάνουμε καθολικά σε όλα τα ρέματα. Και το δεύτερο, που είναι το επίγον για εμάς, τις παρεμβάσεις στην οδοποιία, στους δρόμους όπου ανήκουν στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη και μεγάλη παρέμβαση για να μπορέσει να προστατεύσει την περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα και από θεομηνίες, οι οποίες αν μη τι άλλο κάποια πράγματα μπορεί να ελαστοποιήσουν τους συνήθους. Ο στόχος και ο σκοπός είναι να νιώσουν ασφάλεια όλη η Σιτία με τις παρεμβάσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στα ρέματα, αλλά και να βελτιώσουμε και την οδοποιία, να την τροποποιήσουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει η ανθεκτικότητα σε οτιδήποτε και να προκύψει στην πορεία του χρόνου. Κατά τη διάρκεια αυτοψίας που πραγματοποίησαν οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και Κλιμάκιου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαπιστώθηκε για ακόμη μια φορά το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη η περιοχή. Έγιναν αρκετές σημειακές προσεγγίσεις στα περισσότερα ρέματα αρχικά, όπου πραγματικά αποδεικνύεται το γεγονός ότι το ποσό το οποίο ζητάμε από το κεντρικό κράτος είναι αληθές και ζητάμε την άμεση υλοποίηση για να προχωρήσουμε στην θωράκιση του Δήμου Σιτίας. Εκτιμώ ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, όπως είπα, θα πιάσουν τόπο για να μην δημιουργούνται προβλήματα τα οποία, αν και άλλο, έχουν κάποιες συνέπειες οι οποίες μετά είναι δύσκολα διαχείρισης. Στο περιθώριο της συνάντησης εργασίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου έστειλε το δικό του μήνυμα σε ό,τι αφορά το βόρειο οδικό άξονα, σημειώνοντας πως αυτός θα πρέπει να καταλήγει στη Σιτία. Μιας που βλέπουμε ότι προχωράνε σε άλλα σημεία στον νομό Λασιθίου, το ίδιο επιδιώκουμε και για τη Σιτία. Αυτή η διασύνδεση είναι σημαντική